Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στο πρώτο φεστιβάλ ποντιακής κουζίνας που διοργανώνει ο Σύλλογος Ποντίων Ελευθερίου Κορδελιού. Μία ιδέα που προέρχεται από την ανησυχία μας ότι ένα σύλλογος και η παράδοση δεν είναι μόνο ο χορός. Για να πούμε ότι μεταλαμπαδεύουμε την παράδοση, την διασώζουμε και τη διαδίδουμε, πρέπει να τα κάνουμε όλα. Μέσα σε αυτά είναι και η κουζίνα μας. Και διαθέτουμε πάρα πολύ ωραία κουζίνα, με πολύ μεγάλες διαθρεπτικές αξίες. Οπότε πρέπει να τις αναδείξουμε. Συμπαραστάτες σε αυτή την προσπάθεια είναι οι σύλλογοι Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Καλυθέας Σικαιών, ο Ποντιακός Σύλλογος Ευόσμου Παναγία Κρεμαστή, ο Ποντιακός Σύλλογος Ακρίτες του Πόντου Σταυρούπολης και φυσικά εμείς οι διοργανωτές που θα μαγειρέψουμε όλοι για σας και αφού τα ετοιμάσουμε τα εδέσματα μπορείτε να περάσετε, να δοκιμάσετε και να ευχαριστηθείτε τα ποντιακά εδέσματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου για την βοήθεια, την παραχώρηση του χώρου. Ιδιαιτέρως όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πέτρο τον Μεστανέα, δεν ξέρω αν είναι εδώ, κάπου τον είδα, κάπου τον πήρε το μάτι μου, ο Πέτρος. Πέτρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ, εγώ προσωπικά, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και όλος ο Σύλλογος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια, γιατί ήταν μια πολύ δύσκολη ημέρα η σημερινή, λόγω των εκλογών, δύσκολη τεχνικά. Λοιπόν, ο Πέτρος κατάφερε και έκανε τα δυνατά, οπότε πραγματοποίησαμε σήμερα αυτή την εκδήλωση. Πέτρο, θα ήθελα να έρθεις να κάνεις ένα χαιρετισμό, να και είσαι εδώ. Μαζί μας είναι η Καπνοπούλου Έφη, φίλη του Συλλόγου, καλή φίλη του Συλλόγου και πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας του Κορδελιού, όπως επίσης και ο Ξενιτόπουλος Σάββας, εντεταλμένος σύμβουλος παιδείας και πρόεδρος δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής. Κύριε Μεστανέα. Καλησπέρα και από μένα. Όπως τα είπε και η αγαπητή πρόεδρος, δεν είναι οι παραδόσεις μόνο οι χοροί, οπότε βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ όμορφη και ωραία εκδήλωση που ετοιμάσατε όλοι μαζί με άλλους συλλόγους. Θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια. Θέλω να σας πω, Θοδώρα μου, να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο και εμείς θα είμαστε δίπλα σας. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα, λοιπόν, για να καταλάβουμε την αξία, την θρεπτική αξία της ποντιακής διατροφής, μαζί μας είναι ο χημικός βιολόγος, καθηγητής του ΑΠΙΘΙΤΑ, ο κύριος Σαββίδης Τωμάς, ο οποίος είναι ο ειδήμων στην ποντιακή διατροφή. Με τον κύριο Θωμά έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν, στην περίοδο του COVID, που κάναμε τα δικτυακά μας σεμινάρια και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι η ώρα τώρα να τον ακούσουμε από κοντά και να μας πει για το κάθε παρασκεύασμα που θα κάνουμε την θρεπτική του αξία. Κύριε Σαββίδη, ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ για την τιμή να μετέχω κι εγώ σε αυτή την γευστική εκδήλωση σήμερα εδώ στο Ελευθέριο Κορδελιό. Πατριώτες μου αγαπητοί, κληρονομήσαμε μια διατροφική παράδοση, έναν διατροφικό πολιτισμό σχεδόν 3.000 χρόνων. Τον φέραμε στον ελλαδικό χώρο πριν 100 χρόνια, μαζί με την ψυχή, την πίστη και την ιστορία μας. Στην αρχή ήμασταν άτολμοι να προβάλλουμε αυτόν τον πολιτισμό. Οι αιτίες βέβαια πολλές. Προείχε η επιβίωση, το στέργιο μας στο νέο τόπο. Μια γενιά πέρασε με αυτό το όνειρο, να προετοιμάσει το έδαφος, να δημιουργήσει προϋποθέσεις για την προκοπή της επόμενης γενιάς. Από την άλλη μεριά, οι πρόγονοί μας
έθεσαν σε προτεραιότητα άλλες αξίες. Την ιστορία, τη λαογραφία, τη μουσική, το χορό. Η διατροφή φάνταζε ως ένα υλιστικό στοιχείο, μια βιολογική αναγκαιότητα. Και όμως η διατροφή είναι το βασικό στοιχείο κάθε πολιτισμού. Η ποντιακή διατροφή, η δική μας διατροφή, χρειάστηκε αρκετό χρόνο να ενσωματωθεί στο πολιτιστικό γίγνεσθε της νεότερης Ελλάδας, να προβληθεί στο σύγχρονο καταναλωτικό χώρο, αλλά και να γίνει γνωστή διεθνώς. Σε αυτό συνέβαλαν τα μέγιστα η πολυάριθμη πολιτιστική μας φορείς, οι σύλλογοι των ποντίων με εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα και αλλαχού, όπως η σημερινή. Η αρχή είναι πάντα δύσκολη. Ό,τι νέο έρχεται αντιμετωπίζεται με κάποια επιφυλακτικότητα από την υπόλοιπη κοινωνία. Αντίθετα, τα μεγάλα εμπορικά συμφέροντα έχουν αποτελεσματικότερες μεθόδους να επιβάλλουν προϊόντα και ήθη στο ευρύ καταναλωτικό κοινό. Από την πλευρά μας είχαμε την ευκαιρία να προβάλλουμε τεκμηριωμένα και με επιστημονικά κριτήρια την αξία και τα πλεονεκτήματα της ποντιακής διατροφής για τον ανθρώπινο οργανισμό. Το κάναμε πολλές φορές και θα το κάνουμε όσες ακόμα χρειαστεί. Προσωπικά δεν δίστασα να υποστηρίξω αυτές τις απόψεις και στον τελευταίο σε ό,τι αφορά την τάξη μεγέθους ή απομακρυσμένο σύλλογο. Τα αποτελέσματα είναι ορατά. Η κουζίνα μας ευρέως αποδεκτή και τα αντίστοιχα προϊόντα κοσμούν σήμερα τα εμπορικά ράφια. Ο πρώτος στόχος επετεύχθη. Δεν σταματούμε όμως εδώ. Η διατροφική μας παράδοση γίνεται πλέον μέρος της επιστήμης της διατροφής διεθνώς. Δημοσιεύτηκαν μελέτες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά που αποδεικνύουν τις ευεργετικές ιδιότητες της ποντιακής διατροφής στον άνθρωπο και συμβάλλουν στην πολυπόθητη μακροζωία. Η αποδοχή αυτών των επιστημονικών ερευνών από την διεθνή επιστημονική κοινότητα είναι ενθουσιώδης. Πρόσφατα υποδεχθήκαμε και υποστηρίξαμε διδακτορική διατριβή με θέμα την ποντιακή διατροφή. Τα αποτελέσματα δεν παραμένουν στο χώρο μας, αλλά γίνονται κτήμα της διεθνούς κοινότητας με επιστημονικές εργασίες, αλλά και παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια. Δεν μαγειρεύουμε πλέον για να τρώμε μόνο εμείς, αλλά και για να προσφέρουμε σε άλλους ανθρώπους. Επιμένουμε στη διεθνή διάσταση πλέον της ποντιακής διατροφής. Για έναν ακόμα λόγο, στις επιστημονικές εργασίες που δημοσιεύουμε χρησιμοποιείται ο όρος πόντος, γεγονός που υπηρετεί έμεσα την εθνική μας ιδέα. Υπήρξε πόντος.
υπάρχει πόντος ή, να το πω ποιητικά, ο πόντος εν άστρων φωτεινών, ο πόντος εμπνέει. Σας ευχαριστώ. Κινήσουμε τώρα με τον κάθε σύλλογο. Θα περνάμε μπροστά από τον κάθε ένα να μας λέει τι κάνει και να μας εξηγεί και ο κύριος Σαββίδης αυτά που πρέπει να μας πει. Λοιπόν, κύριε Σαββίδη, ελάτε μαζί μου. Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιθέας Σικαιών. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ, γιατί αυτοί όλοι οι σύλλογοι σήμερα, παρά το δύσκολο της ημέρας, ήρθαν εδώ από τις 4.30 ώρα για να στήσουν τα πράγματά τους και να μαγειρέψουν για εμάς. Λοιπόν, ο σύλλογος αυτός μας έφερε την παραδοσιακή ποντιακή σούπα σορβά. Καλύτερα όμως να μην μιλάω εγώ, να δώσω στην κυρία Κατερίνα Μπίλη το λόγο, να μας πει τα εδέσματα και να μας εξηγήσει μετά και ο κύριος Θωμάς. Καλησπέρα, συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία αυτή που κάνατε. Εμείς, σαν Ποντιακός Σύλλογος Καλλιθέας Σικαιών, μαγειρέψαμε καταρχήν υβριστό, το φέραμε και σε ξηρά και μαγειρεμένο, μαύρα λάχανα με φασόλια και φυσικά τανωμένο σορβά. Τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε είναι νερό, κορκότο, αλάτι και μόλις βράσει το κορκότο, μόλις ψηθεί, έχουμε αραιωμένο πασκιτάν ή στραγγιστό γιαούρτι. Το ρίχνουμε μέσα στο βρασμένο κορκότο και μετά καίμε βούτυρο αγελαδινό και λίγο δυόσμο και το περιχύνουμε επάνω. Αυτά από μας. Τον κύριο Θωμά. Εάν αρχίσουμε από την σούπα που μόλις μας περιέγραψε η αγαπητή μας Κατερίνα Μπίλη, ο σορβάς, εγώ θα τον χαρακτήριζα τον εθνικό ύμνο της ποντιακής διατροφής. Είναι μία σούπα που τρώγεται όλες τις ώρες της ημέρας, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ή καλύτερα μία σούπα, ένα έδεσμα παντός καιρού. Τα υλικά όπως αναφέρθηκαν είναι λίγα, αυτό είναι το πιο σωστό, όσο πιο λίγα τόσο ευκολότερη η πεπτική διαδικασία, αλλά ουσιαστικά πρωτεΐνες από το σιτάρι, πρωτεΐνες από το γάλα, γαλακτικό οξύ να τονωθεί ο οργανισμός, βακτήρια τα οποία εξουδετερώνουν όλα τα άλλα παθογόνα βακτήρια και σε αυτό σύμφωνα με μελέτες που έγιναν τον προηγούμενο αιώνα, το 1908, αποδόθηκε η μακροζωία και μάλιστα δόθηκε και το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής στον άνθρωπο ο οποίος πρότεινε αυτού του είδους τα εδέσματα, που περιέχουν δηλαδή τα όξινα γαλακτοκομικά προϊόντα. Εδώ να πω ότι και η σούπα αυτή άργησε να μπει στο εδεσματολόγιο μας, διότι οι ντόπιοι κάτοικοι την έβλεπαν κάπως περίεργο. Σούπα με γιαούρτι, τι πράγμα είναι αυτό? Μου έλεγε κάποια οικοδέσποινα, εμείς λέει πάντα θέλναμε να τρώμε ατότι σούπαν, άμα εντρέπουμνε σας εντόπιδες, έλεγαν μας ατό το πράγμα ντόεν. Εμείς παέλεγαμε ατό η σούπα εν γερμανικών. Μόνο έτσι δηλαδή μπορούσαν να την περάσουν, με ξένη ταυτότητα. Σε ό,τι αφορά τα λάχανα με τα φασούλια, και αυτό το έδεσμα το υποδέχτηκαν με επιφυλακτικότητα οι ντόπιοι κάτοικοι, όμως είναι το πιο φιλοσοφημένο έδεσμα. Περιέχει φασόλια, πρωτεΐνες δηλαδή πάρα πολλές, και όπως γνωρίζουμε τα φασόλια είναι δύσπεπτα. Όλοι το γνωρίζουμε. Όμως αν ανακατευθούν και συμμαγειρευθούν με μαύρα λάχανα, τα οποία περιέχουν ίνες, γίνεται πολύ πιο εύκολη η πεπτική διαδικασία.
Αυτός δηλαδή ο συνδυασμός των πυκνών πρωτεϊνών που έχουν τα φασούλια με τις ίνες που περιέχουν τα μαύρα λάχανα είναι που διευκολύνει την πεπτική διαδικασία και δεν βαρύνει το πεπτικό μας σύστημα. Και να πούμε και για το ευριστόν και γενικά για όλα τα προψημένα ζυμαρικά τα οποία κυριαρχούν μόνο στην ποντιακή διατροφή. Λοιπόν, έχει αποδειχθεί και έχει δημοσιευθεί ότι ρίχνουν το ζάχαρο περισσότερο από τα άλλα ζυμαρικά και η πεπτική διαδικασία είναι πολύ πιο εύκολη διότι η δομή τους είναι αφρώδης, πονγκώδης. Είναι εύκολη δηλαδή η δράση των πεπτικών ενζήμων. Σας ευχαριστώ. Και είμαστε τώρα στο Ποντιακό Σύλλογο του Ευόσμου Παναγία Κρεμαστή, οι οποίοι μας ετοιμάζουν τα παραδοσιακά πυροσκή με τυρί και πατάτα, κορίτσια, έτσι δεν είναι. Κύριε Θωμά, ελάτε εδώ κοντά μου. Θα μας πείτε εσείς τα υλικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, το Σύλλογο Ελευθερίου Κορδελού. Η Μαριάννα θα πει τη συνταγή για τα πυροσκή. Και με πατάτα και με τυρί. Βεβαίως. Καλησπέρα και από εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Σύλλογο για την πρόσκληση, τιμή μας. Όπως ξέρουμε, στον Πόντο το ζυμάρι και το νερό ήταν το κυρίαρχο συστατικό που φτιάχνανε εκείνα τα χρόνια οι γιαγιάδες. Οπότε η επόμενη παραλλαγή ήταν τα πυροσκή, πυροσκία όπως θα έλεγαν οι γιαγιά στον Πόντο. Τα υλικά που χρησιμοποιούσαν, βέβαια δεν είχαν εκείνα τα χρόνια τη μαγιά, ήταν μόνο το αλεύρι και το νερό όπως σας είπα. Η συνταγή έχει μια παραλλαγή τα επόμενα χρόνια, στις επόμενες γενιές τις δικές μας. Βάζουμε μέσα σε χλιαρό νερό τη μαγιά, τη διαλύουμε καλά με ένα χλιαρό νεράκι, 250 ml το νερό, ένα φακελάκι μαγιά, μισό αλεύρι, γύρω στα 650 γραμμάρια είναι το αλεύρι, λίγο γάλα, λίγο αλάτι και νερό και ζάχαρη. Αφού κάνουμε καλά το ζυμάρι και το ζυμώσουμε, το αφήνουμε 30 λεπτά να ξεκουραστεί σε μπαλάκια μικρά, όπως τα έχουμε και εδώ έτοιμα για να τα δει ο κόσμος. Και μετά από 30 λεπτά, με τα χέρια μας και με το λάδι που λαδώνουμε τα δάχτυλά μας, ανοίγουμε σε στρόγγυλα το ζυμάρι, σαν ένα μεγάλο φεγγαράκι γίνεται. Και η γέμιση είναι ανάλογα είτε με πατάτα είτε με τυρί. Είναι στον καθένα. Να γεμίσω βεβαίως. Και αμέσως μετά, αφού γεμίσουμε είτε με πατάτα είτε με τυρί, που είναι η κλασική συνταγή στα περισσότερα ποντιακά σπίτια, κλείνουμε και γίνεται ένα μεγάλο μισοφέγγαρο. Το αφήνουμε πάλι, στην επιλογή μας είναι αυτό, αν θέλει να φουσκώσει ή αλλιώς το τηγανίζουμε σε μπόλικο λάδι, σπορεόλαδο συνήθως βάζουμε και είναι έτοιμο. Είναι ένα πλούσιο ποντιακό πυροσκή. Αυτά από μας. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι. Το πυροσκή είναι ένα αρτοσκεύασμα το οποίο κατακτά τελευταία την ελληνική αγορά. Είναι εύκολο στην παρασκευή, αλλά προσέξτε λιγάκι τη φιλοσοφία του. Αυτό που πρέπει να ψηθεί είναι έξω-έξω. Αυτό που δεν χρειάζεται, δηλαδή το τυρί, η πατάτα, είναι εσωτερικά. Παρόλα αυτά και παρόλο που το έδεσμα αυτό ψήνεται σε καυτό λάδι και όπως ξέρουμε το λάδι, το καυτό λάδι και γενικά τα τηγανιτά δεν έχουν καλό όνομα. Όμως τι γίνεται εδώ. Όπως πέφτει στο καυτό λάδι δημιουργείται εξωτερικά μία κρούστα. Αυτή η κρούστα εμποδίζει την είσοδο άλλου λαδιού στο εξωτερικό. Δηλαδή,
είναι μεν τηγανιτό, αλλά ψήνεται. Δεν επιτρέπει την είσοδο του λαδιού εσωτερικά, μόνο τη θερμοκρασία. Και έτσι, παρόλο που είναι τηγανιτό, γίνεται σε καυτό λάδι, δεν πειράζει, δεν ενοχλεί καθόλου το στομάχι, όπως τα άλλα τηγανιτά, τα οποία βέβαια κολυμπούν στο λάδι το οποίο μεταφέρεται στο πεπτικό μας σύστημα. Λοιπόν, αφού είδαμε τους δύο συλλόγους, θα κάνουμε τώρα το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα. Μπορείτε να περάσετε να σερβιριστείτε από τους δύο αυτούς, αν θέλετε. Θα κάνουμε το πρώτο μουσικό διάλειμμα και μετά θα συνεχίσουμε με τους επόμενους δύο συλλόγους. Λοιπόν, θέλω να αναφέρω ότι είναι μαζί μας και ο Περιφερειακός Σύμβουλος, ο κύριος Ευθυμιάδης Δημήτρης, η Κοινοτική Σύμβουλος, η κυρία Χατζηελευθερίου Κατερίνα, και μία ακόμα τιμή για μας σήμερα να είναι μαζί μας ο Παραολυμπιονίκης, ο κύριος Κωνσταντινίδης Αθανάσιος, ο οποίος έχει στην κατοχή του ένα σημαίνιο μετάλλιο από... παγκόσμιο μετάλλιο ασημένιο από τους αγώνες της Ιαπωνίας και δύο χρυσά τα οποία απέκτησε τώρα την περασμένη εβδομάδα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, στην Σφαιροβολία και στην Κορίνα. Κύριε Κωνσταντινίδη, θερμά συγχαρητήρια, να είστε καλά. Χαιρόμαστε που είστε μαζί μας. Να είστε καλά. Επίσης θα ήθελα ένα χαιρετισμό, αυτόν φωνάζω τώρα, τον κύριο Καμπαρούδη. Πού είναι ο κύριος Καμπαρούδης? Αντιδήμαρχος πολιτισμού, δοκιμάζει ο κύριος Καμπαρούδης. Χαλάλη σας. Κύριε Καμπαρούδη, ο λόγος εσάς. Καλησπέρα σε όλους. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Συγχαρητήρια, κυρία Πρόεδρε. Πολύ καλή ενέργεια. Να έχουμε έτσι λίγο επαφή και με την παράδοση ως προς το φαγητό. Να διασκεδάσετε, να χαρείτε την ημέρα σήμερα. Ό,τι ήταν να γίνει εκλογικά έγινε, οπότε από εδώ και πέρα πάλι μπαίνουμε στην καθημερινότητά μας. Να έχετε υγεία, να είμαστε όλοι καλά, να περνάμε καλά και να έχουμε ένα όμορφο καλοκαίρι. Συγχαρητήρια και πάλι στο Σύλλογο Ποντίων Ελευθερίου Κορδελιού και από εβδομάδα να επισκεφτείτε και την έκθεση ζωγραφικής που έχουν στο Μίκη Σοδωράκης. Επίσης να ευχαριστήσουμε και τους άλλους συλλόγους που πλαισιώνουν σήμερα την εκδήλωση εδώ πέρα, τον Ποντιακό Πολιτιστικό Σύλλογο Καλυθέας Οικειών, τους ακρίτες του Πόντου και φυσικά τον Σύλλογο Ποντίων Ευόσμου Παναγία Κρεμαστή. Καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να'στε καλά, να'στε καλά. Λοιπόν, ήρθαμε στους ακρίτες. Ακρίτες του Πόντου Σταυρούπολης. Πρόεδρος ο κύριος Παπαδόπουλος Κώστας. Θα μας πείτε δύο λόγια για το παρασκεύασμα που κάνετε, τα παραδοσιακά οτία. Κύριε Παπαδόπουλο, θα μιλήσετε εσείς. Καλησπέρα και από εμάς. Ευχαριστούμε πολύ τον Σύλλογο Ελευθερίου Κορδελιού για την πρόσκληση. Συγχαρητήρια για τη διοργάνωση. Και εμείς παρουσιάσαμε τα οτία, ένα ποντιακό έδεσμα το οποίο συμπετοπλίστων το σερβίρανε μετά από γάμο ή βάφτιση. Ετοιμαζότανε το προϊόν αυτό από όλο το σόι, να πω, και σερβιρόταν την ημέρα του γάμου ή της βάφτισης. Είναι ένα προϊόν με απλά υλικά. Περιέχει μέσα γάλα, αυγά, γιαούρτι, βανίλια, αλάτι σίγουρα, ζάχαρη, πορτοκάλι, σόδα. Και το αλεύρι εννοείται, γιαούρτι είπα. Αυτά. Το ανοίγουμε σε φύλλο, το μεριδοποιούμε σε ρόμβους και το γυρνάμε και επειδή μοιάζει με τα οτία, τα αυτιά μας δηλαδή, τα ονομάζουμε οτία. Το λόγο στον κύριο... Περνάμε σε ένα επιδόρπιο, ένα έξυπνο παρασκεύασμα. Και γιατί να το πούμε έξυπνο, γιατί το λέμε έξυπνο? Διότι η πρώτη ύλη είναι το ζυμάρι, φύλλο, το οποίο έχει δύο διαστάσεις. Το
Το τελικό προϊόν έχει τρεις διαστάσεις. Αυτό είναι ξυπνάδα. Και πώς γίνεται, εξήγησε ο Πρόεδρος με μία σχισμή μέσα στο ρόμβο και με μία επιδέξια κίνηση που κάνουν εδώ τα κορίτσια. Το έδεσμα αυτό, το επιδόρπιο αυτό, αποκτά τρεις διαστάσεις. Είναι πιο όμορφο από το δυσδιάστατο, αλλά αποκτά και ταυτότητα. Μοιάζει με τα οτία και από εκεί παίρνει και το όνομα. Να πούμε και κάτι ακόμα που το είπαμε και στο πυροσκή. Καθώς πέφτει μέσα στο καυτό λάδι, δημιουργεί εξωτερικά μία κρούστα η οποία εμποδίζει την παραπέρα είσοδο του λαδιού μέσα στο αρτοσκεύασμα αυτό. Και έτσι ψήνεται και δεν τηγανίζεται. Το τηγανισμένο μέρος είναι ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό από το συνολικό προϊόν, από τη συνολική βιομάζα. Έχουμε δηλαδή και εδώ ένα ψημένο τηγανιτό. Το τηγανιτό δεν έχει καλό όνομα και γι' αυτό το μέρος που τηγανίζεται είναι άπειρο ελάχιστο. Για να το δοκιμάσετε όσοι, για να πιστοποιήσετε μάλλον αυτά που λέμε, όσοι έχουν προβλήματα με το στομάχι, μπορούν να φάνε όσα θέλουν και θα διαπιστώσουν ότι δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα, σε αντίθεση με τα άλλα αρτοσκευάσματα. Λοιπόν, περνάμε τώρα στο σύλλογό μας, Σύλλογος Ποντίων Ελευθερίου Κορδελιού. Εδώ τα κορίτσια μας έχουν ετοιμάσει το παραδοσιακό σαντέικο φαγητό «Κρομιδένε τηγάνε», που λέει η κυρία Λένα, ή αλλιώς «Κρεμιδοτήγανα». Και τι άλλο, και περεσκή με πατάτα. Θα παρακαλούσα πολύ, θα έρθετε από εδώ να σας δώσουμε εμείς. Και σαρμαδάκια με μαύρα λάχανα. Λοιπόν, θα δώσουμε πρώτα τον λόγο εδώ στις γυναίκες να μας πούνε για τα υλικά και για τον τρόπο παρασκευής και μετά στον κύριο Σαββίδη. Λοιπόν, εδώ φτιάχνουμε κρομιδένε τηγάν, το οποίο μας ήρθε από τον πόντο περιοχής Άντας. Φτιάχνεται με πράσινο κρεμμύδι. Το κρεμμύδι βέβαια εκεί ήταν, το λέγανε σίμας κρεμμύδ. Σίμας γιατί άντεχε και το χειμώνα, δηλαδή δεν το βγάζανε το βολβό, το αφήνανε μέσα και την άνοιξε όταν άνθιζε και έβγαζε τα πράσινα φύλλα, φτιάχνανε κρομιδένε τηγάν. Είναι δηλαδή τα συστατικά, το κρεμμύδι ψιλοκομμένο, μέσα έχει το καλαμποκίσιο αλεύρι, αλάτι, το τηγανίζουμε, μετά ρίχνουμε από πάνω το αυγό και το ξαναγυρίζουμε για να ψηθεί από τις δύο πλευρές. Φυσικά εκεί το κάνανε μέσα στο κλωστό τίγανο. Το τηγάνι τους ήταν από τέτοιο μέταλλο που δεν κολούσε και το λέγανε κλωστό τίγανο. Εδώ εμείς έχουμε το δικό μας το τηγάνι, μια χαρά το φτιάχνουμε. Οπότε είναι ένα παραδοσιακό φαγητό το οποίο μας ήρθε από τον Πόντο. Το φτιάχνουμε στο σπίτι μας και το τρώμε, είναι πολύ νόστιμο. Ορίστε, δοκιμάστε το. Λοιπόν, έχουμε και τα πυροσκή. Τα πυροσκή φυσικά είναι ρώσικη ονομασία. Η ποντιακή είναι πυσία με τα καρτόλια. Εδώ έχουμε τα σαρμαδάκια γιαλαντζή με μαύρο λάχανο. Τα γιαλαντζή, γιατί τα λέμε γιαλαντζή, γιατί δεν έχουν μέσα κρέας. Είναι σκέτο με ρύζι και άλλα μπαχαρικά. Αυτά. Για τα πυροσκή έχουμε πει ότι κατακτούν την αγορά και αυτό γίνεται επειδή είναι ένα εύπεπτο προϊόν. Για τα μαύρα λάχανα επίσης έχουμε πει, εδώ έχουμε σαρμαδάκια με μαύρα λάχανα, θα επιμείνω όμως λιγάκι σε αυτό το καινούριο έδεσμα, το, πώς το είπατε, κρομιδένεν τηγάν. Πολλοί το αποκαλούν και γραίας τηγάν. Με άλλα κρεμμύδια. Με άλλα.
Λοιπόν, λίγα λόγια για τη θρεπτική αξία. Η θρεπτική αξία των αυγών είναι γνωστή. Είναι ένα πρωτεϊνούχο έδεσμα. Αλλά τα αυγά συνήθως έχουν μία ιδιάζουσα οσμή, αυτό που λέμε αυγουλίλα, η οποία δεν αρέσει σε πολλούς και δεν επιτρέπει να φάμε και πολλά αυγά. Είναι και βαρύ. Εδώ τώρα, με τα πράσινα κρεμμύδια, αραιώνουμε αυτές τις πρωτεΐνες, καθώς τηγανίζεται το κρεμμύδι, αναδίδει μία μυρωδιά, η οποία σκεπάζει αυτή την αυγουλίλα, αυτή την ιδιάζουσα οσμή των αυγών. Θρεπτικά δηλαδή, είναι ένα πολύ σημαντικό έδεσμα, αλλά δεν είναι η ομελέτα την οποία την έχουμε συνηθίσει ως ένα πρόχειρο έδεσμα. Είναι ποντιακή ομελέτα η οποία εμπλουτίζεται με ένα, όπως το λέμε, αλυσματικό φυτό. Αλυσματικό, μπορώ να το μεταφράσω, νοστιμιστικό φυτό. Το κρεμμύδι είναι ένα φυτό το οποίο νοστιμίζει τα πάντα. Δεν υπάρχει νοικοκυριό που να μην έχει αυτό το λαχανικό όλο το χρόνο. Τα υπόλοιπα μπορούν να λείπουν. Αυτό όμως δεν λείπει ποτέ από κανένα νοικοκυριό. Γιατί απλά νοστιμίζει όλα τα εδέσματα. Καθιστά δηλαδή μία απλή ομελέτα η οποία ακούγεται στον κόσμο σαν ένα πρόχειρο έδεσμα, το ανεβάζει και το κάνει ένα εκλεπτισμένο πλέον έδεσμα, το οποίο είναι νοστιμότατο εξαιτίας του κρεμμυδιού το οποίο τηγανίζεται και αφήνει όλες αυτές τις ευχάριστες οσμές μέσα στο πρωτεϊνούχο παρασκεύασμα που είναι τα αυγά. Σας ευχαριστώ. Και βιταμίνη C, και να ήταν μόνο αυτή η βιταμίνη, ναι, είναι η βιταμίνη C, η οποία, όπως μας είπε εδώ η δημιουργός, υπάρχει και το χειμώνα. Μπορούν να βρουν αυτά τα κρεμμύδια και το χειμώνα. Σε μια εποχή που η βιταμίνη C είναι και απαραίτητη και λείπει. Σας ευχαριστώ ακόμα μια φορά. Λοιπόν, και αφού τελειώσαμε με την παρουσίαση όλων των συλλόγων και των παρασκευασμάτων, μπορείτε να κεραστείτε από όλους πια και θα συνεχίσουμε το καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τους αδερφούς Καπίδη, Μπάμπης και Γιάννης Καπίδης. Αλλά θα ήθελα όμως να ευχαριστήσουμε και ένα χορηγό που έχουμε και μας προμηθεύει συνέχεια με ό,τι θέλουμε με τα αυγουλάκια, όπως και το Πάσχα που κάναμε το παραδοσιακό τσούγκρισμα των αυγών στο Σύλλογο, όπως και σήμερα, Λαζαρίδης Φώτης, παραγωγός αυγοπαραγωγής. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Λαζαρίδη και συνεχίζουμε στο πρόγραμμα. Μπορείτε να χορέψετε, να διασκεδάσετε από εδώ και πέρα, να κεραστείτε και να χορέψετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που ήσασταν εδώ μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ τους συλλόγους. Αυτή η εκδήλωση πρωτόγνωρη για μας, για όλους, εύχομαι και ελπίζω να θεσμοθετηθεί και κάθε χρόνο τέτοιο καιρό να τα λέμε πάλι όλοι μαζί, όμορφα, να χορεύουμε, να τρώμε και να βρισκόμαστε. Να είστε καλά.